Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τζορτζόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας, από τους οποίους επικαλούμε την πνευματική του συγκέντρωση και ψυχική, γιατί οι διαφημίσεις αποσυντονίζουν συνήθως το ακροατήριο και το φιλοθεάμων κοινών. Είδατε, πολλές φορές κερδίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον. Γιατί δεν εξαγοράζεται με το χρήμα, κύριε Νατσουλή, αγαπητή μου. Τι δεν εξαγορά, και ο παράδεισος ακόμη. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα. Ναι. Τι μπορεί να συζήτησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός με τον πρόεδρο των αποστράτων, έστω και στο όρθιο όπως λέμε? Και μάλιστα θα μπορούσε να διαρκέσει και περισσότερο εάν δεν ήταν η πίεση του κόσμου και του προγράμματος. Το κόσμο, γιατί το λέτε, γιατί μιλάει τώρα με τον Τζορτζόπουλο Τσίπρας? Όχι. Απλώς έπρεπε να δει και άλλους φορείς. Έπρεπε να προχωρήσει στο περίπατό του αυτό, να το πω έτσι, τον πολιτικό και όχι μόνο. Καταλάβατε γι' αυτό το λόγο. Μάλιστα. Ίσα-ίσα ο ίδιος ο κύριος πρόεδρος έδωσε την αίσθηση ότι θα ήθελε να παραμείνει με ενδιαφέρον. Mm-hmm. Επειδή καλώς δεν ακούστηκε από τα μικρόφωνα, θα ήθελα να πω το εξής. Η λέξη κλειδί είναι ότι πλέον, κύριε Νατσούλη και αγαπητοί μου, δεν υπάρχουν δεδομένοι. Στη γλώσσα του Σουλτάνου για τα εθνικά θέματα, ευτυχώς έστω και με σφιγμένα δόντια ορισμένες περίεργες παρατάξεις πολιτικές, λέμε ότι η γλώσσα είναι μία στη γλώσσα του Σουλτάνου, και εννοούμε τον από Ανατολάς γειτονά μας. Δεν υπάρχουν δηλαδή διακρίσεις πολιτικές και διαχωρισμοί. Υπάρχει η Ελλάδα και ο Έλληνας. Γιατί κάνετε αυτόν τον πρόλογο? Τι είπατε στον κύριο Τσίπρα? Ναι, θα το πω λοιπόν. Γιατί μας ανεβάζετε ακόμη περισσότερο την περιέργεια. Έτσι λοιπόν, και στην γλώσσα του Σουλτάνου, του άλλου, που είναι η οικονομία και τα οικονομικά προβλήματα, όλοι οι Έλληνες, είτε είναι αποστρατεία στρατιωτική, είτε είναι απλοί άλλοι συμπολίτες μας, ενώ όλοι το ίδιο είμαστε, ως υπάρξεις μέσα στη χώρα μας, δεν υπάρχουν διακρίσεις και δεν υπάρχουν δεδομένοι. Θα δείτε, βιώνουμε δυστυχώς μια ψευδέστηση και επίφαση της δημοκρατίας, με τους ηγετικούς θεσμούς να στερούνται ηγεσιών και να πορεύονται με ένα διαρκές έλλειμμα αξιών, ήθους και αξιοπρέπειας. Οι συνέπειες είναι πάμπολες στην κοινωνία μας, με την πλέον σημαντική ή από τις πλέον σημαντικές ίσως, αυτήν όπου οι αξιοπρεπείς και έντιμες ελληνικές οικογένειες των συνταξιούχων τα τελευταία χρόνια να έχουν πληγεί οικονομικά, με αποτέλεσμα από τη μια μεριά να έχει συρρυκνωθεί σημαντικά το μηνιαίο εισόδημά τους, θα είμαι σαφής, και από την άλλη να καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς αυξανόμενες τιμές των μεγάλων αγορών, τα σούπερ μάρκετς και των υγρών καυσίμων. Ένα σκηνικό, αγαπητοί μου, που το βιώνουμε όλοι. Μια κατάσταση που δημιουργεί κίνδυνο φτωχοποίησης τους, των οικογενειών, των συνταξιούχων, γενικότερα συμπολιτών μας. Με ακόμη πιο τραγικό το φαινόμενο της αύξησης της οικονομικής ανισότητας μεταξύ των πολιτών. Οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Γεγονός, ας το προσέξουμε, είναι πολύ σημαντικό όμως, κύριε Νατσούλη και κύριοι, συμπαρασύρει και μια υφέρπουσα αντιζηλία και πίκρα μεταξύ των πολιτών μας. Το διαισθανόμεθα, το βλέπουμε. Η πολιτεία, μέσα από τα αρμόδια όργανα και τους υπεύθυνους, θα πρέπει πάρα πολύ να αντιμετωπίσει υπαρκτά αυτό το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η φτώχεια, αγαπητοί μου, δεν κάνει διακρίσεις. Μας αφορά όλους. Η ποιότητα της ζωής του Έλληνα φορολογούμενου εξακολουθεί να είναι το ζητούμενο. Και αυτή η ποιότητα έχει μειωθεί δραματικά, που αγγίζει φυσικά και επηρεάζει και την ψυχοσωματική υγεία όλων μας. Κύριε Τζορτζόπουλε, η σύνταξη των αποστράτων είναι από τις χειρότερες ή από τις καλύτερες?
Ναι, ναι, θα σας αναφέρω αμέσως, θα σας απαντήσω. Ας δούμε τον στολισμό της πόλης μας των Χριστουγέννων. Πώς η κόπωση κανείς, νομίζω, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, βλέπει κανείς ψυχικά στον κόσμο να στολίσει. Έχει μεγάλη σημασία. Ο χώρος λοιπόν των στρατιωτικών, και το λέω αυτό με πολύ καλό συνομωμένη περηφάνεια, παρακαλώ, και λόγου γνώσεως, είναι το πλέον πειθαρχημένο και αν θέλετε αγνό έτσι κομμάτι της κοινωνίας μας. Η στρατιωτική, δεν ξέρω αν θα γίνει αντιληπτό αυτό που θα πω παρακάτω, βούλονται, ουδέποτε όμως βουλεύονται. Ας το εξηγήσουν οι νομοαθείς και οι δικηγόροι του νομού μας και οι καθηγητές. Στερούνται συνδικαλιστικού παρελθόντος και από το κομμάτι των 92 περίπου χιλιάδων, αυτό το κομμάτι, τόση είναι η αποστρατεία στελέχη όλων των κλάδων, στρατός, 60.000 και οι υπόλοιποι είναι ναυτικό και αεροπορία. Δηλαδή ένας πληθυσμός με τις οικογένειές τους περίπου των 300.000 μας παραμένει ανυπεράσπιστο, αφού είναι πολύ σημαντικό η πειθαρχία, το αίσθημα αυτό πειθαρχίας μας ακολουθεί και μετά θάνατον, θα έλεγα. Όταν κάποιος ζει για 30 χρόνια με αυστηρή υπακοή στους ανωτέρους του, μια κυριολεκτικά πειθαρχημένη ζωή είναι δύσκολο να αλλάξει. Ο χώρος αυτός των αποστρατείας στελεχών και όλων των, βαθμών βεβαίως, βιώνει την εγκατάλειψη της φυσικής του ιεραρχίας με τη στρατιωτική ορολογία, δηλαδή του Υπουργείου Άμυνας και κατά συνέπεια και της κυβερνήσεως, της εκάστοτε. Είναι γεγονός βέβαια ότι ο κύριος Υπουργός Άμυνας και οι στενοί συνεργάτες του, υπό το βάρος των υψηλών και δύσκολων καθηκόντων που έχουν και λόγω των καθημερινού φόρτου εργασίας τους, δεν πρόλαβαν να υλοποιήσουν τον χρονικό πίνακα ενεργειών που οι ίδιοι κάθε φορά καθόριζαν. Αλλά παράλληλα δεν καταδέχονται, το επαναλαμβάνω, δεν καταδέχονται να ενημερώσουν τη μεγάλη κοινωνική ομάδα των αποστράτων αξιωματικών στα πολύ σοβαρά θέματα επιβίωσής τους. Είχαμε πρόσφατα, πριν το πείτε, επειδή μας στέλνει για ένα μήνυμα και ο κύριος Μαρινέλης, ο πρόεδρος της Καστοριάς, παραδώσαμε πλήρης υπόμνημα στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, γιατί και ο κύριος Μαρινέλης είδε τον κύριο Τσίπρα. Η οργή και η αγανάκτηση ξεχυλίζει πλέον μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την παροχή 600 ευρώ μόνο σε αστυνομικούς και λιμενικούς. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχει στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, είπα. Στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, ήθελα να πω, συγγνώμη. Ναι, γιατί γι' αυτό κοπεστάθηκα λίγο και προβληματίστηκα. Στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε πολύ ακριβείς, υπάρχει τις τελευταίες μέρες από την ανακοίνωση και μετά ένας, θα λέγαμε, πόλεμος ανάμεσα σε στρατιωτικούς και αστυνομικούς για το 600 που του παίρνουν οι μεν και δεν του παίρνουν οι δε. Από ό,τι είπατε, το παίρνουν είναι ενεργεία στρατιωτική και αστυνομική. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι, δεν το παίρνουν είναι αποστρατεία. Αυτό θέλετε να πείτε. Ναι, δεν το παίρνουν, ναι. Δεν το παίρνουν η ενεργεία στρατιωτική, το παίρνουν όμως η ενεργεία αστυνομική. Α, μόνο αυτή, μάλιστα. Εντάξει, το παίρνουν. Έχει επέλθει μια αντιπαλότητα μεταξύ τώρα των αστυνομικών και των στρατιωτικών. Ναι, η εκτίμηση καταστάσεως, κύριε Νατσούλη, είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική αρχή και διαδικασία στη στρατιωτική τέχνη. Ο κύριος Υφυπουργός λοιπόν Χαρδαλιάς, νέος άνθρωπος και αυτό έχει τη σημασία του, από τις 31 Αυγούστου του 2021 αρνείται να δεχθεί το Προεδρείο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. 31 Αυγούστου του 2021. Και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, μετά από το ένα πολύ σημαντικό άρθρο, θα έλεγα κατακραυγή στην εφημερίδα Εθνική Ηχό της Ένωσης, με τίτλο «Η δεδομένη που σας προείπα», και το οποίο κατέθεσα προφορικά βεβαίως και στον κύριο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, πάλι δεν δέχτηκε την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. Και στον Γιωτόπουλος ήρθε και στην Καστοριά, δεν τον είδατε. Λοιπόν, αλλά δέχτηκε το συντονιστικό των τριών κλάδων, γνωρίζοντας ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα τα έχει το Ταμείο και λοιπά του στρατού ξηράς κίνησης. Προσέξτε, εκ του πονηρού, απαξίωση φθηνή, διότι το γεγονός στη δημοσιογραφία, αγαπητέ μου, είναι ιερό. Το σχόλιο είναι ελεύθερο, όπως ξέρετε. Άλλο οι εξοπλισμοί που όλοι εκτιμούν
κι άλλο η σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας. Κανείς δεν πάει να φάει βλήματα στο σπίτι του ή λάστιχα από τα ραφάλ που γιώνονται. Ούτε εν ονόματι της εθνικοφροσύνης. Ναι, και αυτό το θέμα βέβαια των εξοπλισμών και της κρίσης με την Τουρκία είχαμε πει να μην το αναπτύξω τώρα, γιατί θέλει πολύ σύντομα. Ναι, θέλει πολύ ώρα και δε... από χρόνο σήμερα είμαστε. Ναι. Πρέπει να βγει σε και κάθε... ο κύριος Μαρινέλη σε λίγο, γι' αυτό σας το λέω. Ναι, σε κάθε περίπτωση λοιπόν πρέπει να βλέπουμε και να αξιολογούμε τα γεγονότα και τις καταστάσεις όπως ακριβώς είναι. Και όχι όπως θα θέλαμε εμείς να είναι. Από τον κύριο Τσίπρα τι ζητήσατε εγκατακλείδη λοιπόν να. Είχαμε ζητήσει και θα τελειώσω, μην ανησυχείτε, θα τελειώσω. Σε επίπεδο, είναι πολύ σωστές αυτές και όμορφες αυτές οι φράσεις, γιατί είναι πρακτικές φράσεις που πρέπει να τις ξέρουν οι πολιτικοί, όχι οι ηγέτες, δεν υπάρχουν ηγέτες σήμερα, αυτοί οι διεκδικητές, οι διαχειριστές της πολιτικής εξουσίας. Σε επίπεδο εφαρμοσμένης στρατηγικής και έμπρακτης διπλωματίας, δεν πρέπει να παραβιάζεται ο βασικός κανόνας της αιμονής στην επιτυχία του ANSC, λέμε στο στρατό, του αντικειμενικού σκοπού, το objective, λέμε οι Αμερικάνοι, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες και σε συνδυασμό με την εξασφάλιση και συνένωση στρατηγικών συμμαχιών με τους περισσότερους. Αυτό αφορά και το συνδικαλιστικό χώρο, όσοι μπορούν να το αντιληφθούν, το καταλαβαίνουν, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η αποκοπή, αγαπητοί μου, όπως έχει συμβεί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, και δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν αυτοί οι οποίοι είναι ψηλά, τους ανοίγουν την πόρτα οι οδηγοί των αυτοκινήτων τους των υπηρεσιακών και γεμίζουμε εμείς με χρήματα και τιμές και δόξες στη ζωή τους και αυτούς και τα παιδιά τους. Εμείς τους ψηφίζουμε άλλωστε. Η αποκοπή λοιπόν των ηγεσιών, συγγνώμη, μεγάλη σημασία στη λέξη ηγεσίες τώρα, δεν υπάρχουν, είπαμε. Η αποκοπή όλων λοιπόν αυτών από τη βάση τροφοδοτεί ένα θανάσιμο ελείποντα θεσμό και δεσμό για το μέλλον της πατρίδος μας. Και επειδή με ρωτήσατε τι ζητήσαμε, ναι, ζητήσαμε να κάνει δεκτό το Προεδρείο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, ναι, ο ίδιος ο αρχηγός της αξιωματικής μάλιστα αντιπολίτευσης, για παραπέρα χειρισμό και συντήρηση των θεμάτων μας. Δηλαδή να κινήσει τα θέματα και από πλευράς αντιπολίτευσης ο κύριος Τσίπρας πάνω σε αυτά και τα πράγματα τολμώ που ζητάτε. Να πω, και τολμώ να πω, επιτρέψτε μου, ότι στο νέο μίνι φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο κατετέθη πρόσφατα στη Βουλή, η πλέον ευνοϊκή εισήγηση για τους στρατιωτικούς ήταν αυτή του κυρίου Δρίτσα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει... Έχουν όταν ακούει να ακούει. Και τι σας, τι σας είπε ο κύριος Τσίπρας? Ο κύριος Τσίπρας φυσικά και δέχτηκε με χαρά να δει το Προεδρείο της Ένωσης Αποστράτων, για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι θεσμικό ανώτατο όργανο, είναι ο τρίτος τέταρτος πολίτης της χώρας, σύμφωνα με το Σύνταγμα ποια είναι η σειρά, και είναι και ένας ενδυνάμει πρωθυπουργός, θα μπορούσε να είναι. Φυσικά. Υπήρξε και πρωθυπουργός της πατρίδας μας. Δεν το καταλαβαίνω. Εμείς ψηφίσαμε, δεν φέραμε εισαγόμενους Νορβηγούς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα οποία θα πρέπει οι φύνοντες ή αυτοί που θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικούς στόχους, έτσι, ξέρετε, θα πρέπει να το βάλουν καλά. Γιατί πλέον ο καμβάς των ηθικών αξιών της πατρίδας μας έχει μείνει με κρόσια. Δεν υπάρχουν πλέον τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστούμε κύριε Τζοτζόπουλε. Σε λίγο αν θέλετε ακούστε και τον συνάδελφό σας τον κύριο Μαρινέλη από την Ένωση των Στρατιωτικών Καστοριάς για τα δικά του θέματα, γιατί και ο κύριος Μαρινέλης είδε τον κύριο Τσίπρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.